Θα κλείσουμε αυτό το μέρος με τον κύριο Γιάννη Μπλέτα, είναι σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Ρίγη». Κατάφερε να αποσπάσει μια πολύ σημαντική διάκριση, το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους του κυρίου Μπλέτα «Ρίγη» στο Εθνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Μπενεβέντο στην Ιταλία. Κύριε Μπλέτα, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. 1500 συμμετοχές, σωστά? Σωστά. Σωστά. Και καταφέρατε και βρίσκεστε στην πρώτη εικοσάδα. Ακριβώς. Βρισκόμαστε στην πρώτη εικοσάδα που αφορά κυρίως τις ταινίες μεγάλου μήκους. Ναι. Μια και το ντοκιμαντέρ «Ρίγη», που όπως αναφέρατε, είναι ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό το μάθαμε πριν από περίπου 3 με 4 μέρες. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση. Και αναμένουμε να δούμε αν το φεστιβάλ θα καταφέρουμε να υπάρχει με φυσική παρουσία ή θα γίνει διαδικτυακά τέλη Ιουνίου. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες που γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ στο Ρέθυμνο, σωστά? Σωστά, σωστά. Τι περιλαμβάνει? Ναι, ναι. Το ντοκιμαντέρ «Ρίγη» λοιπόν γυρίστηκε πριν από περίπου 2,5 χρόνια στο Ρέθυμνο με δική μου πρωτοβουλία. Ήθελα πάντα να φτιάξω κάτι για το Ρέθυμνο ιστορικού περιεχομένου. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι πολυθεματικό και πολυσυλλεκτικό, θα έλεγα εγώ. Αυτό που προσπαθήσαμε καταρχάς με τους συνεργάτες είναι να φτιάξουμε ένα ντοκιμαντέρ που να μπορεί κάποιος να το δει με ενδιαφέρον, όχι απαραίτητα κριτικό, και να μην είναι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ με πολλή φλιαρία και πλήθος φωτογραφιών. Ιστορικά πάντα ξεκινάμε από την περίοδο των Οθωμανών, συνεχίζουμε με τα βασανιστήρια των Γερμανών εδώ στο Ρέθυμνο, μετά αναφέρονται κάποιοι μύθοι και θρύλοι του νομού Ρεθύμνου και συνεχίζουμε βεβαίως με τις δύο μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει ζήσει το νησί, το ναυάγιο στη Φαλκονέρα και την τραγωδία με τις μαθήτριες στη Γεωργιούπολη. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένας συνδυασμός αληθινών ιστοριών από τη μία και φανταστικών και ιστοριών φαντασίας από την άλλη. Σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Και βεβαίως κάποιες ιστορίες που είναι ακριβώς στο μετέχμιο, που μπορεί να το αποκαλέσουμε είτε μυθοπλασία, είτε φαντασία, είτε ένα πραγματικό γεγονός. Το σπουδαίο, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ με αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν αυτά τα γεγονότα, αυτές τις τραγωδίες, δηλαδή στο νησί της Κρήτης, και ήθελαν με μεγάλη χαρά να μοιραστούν μαζί μας αυτή την εμπειρία. Μάλιστα. Κύριε Μπλέτα, τελευταία ερώτηση, επόμενος μεγάλος στόχος ποιος είναι? Κοιτάξτε, σίγουρα να συνεχίσουμε το ταξίδι μας με το ντοκιμαντέρ «Ρίγη». Παράλληλα, εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε ανοίξει και άλλα πράγματα. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Ατόμων Γονέων και Φίλων Αυτισμού Ρεθύμνου, έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, με μια προσπάθεια νέων, μια αναπηρία που προσπαθούν να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση. Νομίζω ότι αυτό οφείλει να ταξιδέψει και να ταξιδέψει και το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.